Παρακαλώ, παρακαλώ. Ήσυχα. Κύριε Πρόεδρε, συναδέλφοι σε συνάδελφοι, μέσα σε όλη αυτή τη φοβερή διαπλοκή λοιπόν, επέλεξε και ο κύριος Θεοδωράκης να ασχοληθεί με ένα νέο παιδί, με ένα συνεργάτη μου, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν μία εβδομάδα και έτσι έγινε γνωστό ότι είναι και συνεργάτης μου, αναρτημένο βεβαίως κατά τα άλλα το όνομα στο διάβγεια εδώ και ένα χρόνο. Αυτός ο νέος λοιπόν ασκούσε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ δημοσίως. Δεν ήταν κομματόσκυλο, δεν ήταν κολλητός, δεν ήταν του κόμματος, δεν ήταν όλα αυτά που μας καταγγέλλεται κατά καιρούς ότι προσλαμβάνουμε ως συνεργάτες. Ένα νέο παιδί λοιπόν, ο οποίος υπηρέτησε αυτό για το οποίο κλήθηκε να κάνει στο δικό μου γραφείο, με ήθος, με συνέπεια και με άκρατη επαγγελματικότητα. Ο κύριος Θεοδωράκης λοιπόν σήμερα ξεπέρασε τα όρια. Για σοβαρούς αντιπάλους μου έχω διαφύγει τον πειρασμό να χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς που με έχουν θυμώσει. Σήμερα θα το κάνω για τον κύριο Θεοδωράκη, ας μην τον κατατάσω στους πρώτους. Χιδεότητα, ξεπέρασε τα όρια, η χιδεότητα και η πολιτική αλητεία. Στην αρχή σκέφτηκα να χαρακτηρίσω, να τον πω μόνο με το χαρακτηρισμό που είχε ο ίδιος για τον εαυτό του όταν παλιά δημοσιογραφούσε παλιότερα με τον τίτλο ΑΕΡΙΤΖΙΣ. Δεν μου φτάνει, είμαι πιο θυμωμένη από τόσο. Ο κύριος Μουζάλας, ύστερα ο κύριος Κονόμου. Είπα τον κύριο Κονόμου πρώτα, εντάξει. Κύριε Κονόμου, εσείς δεν υπάρχει θέμα.